Κωνσταντίνε, καταρχάς σε καλώς ορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια της ΑΕΚ. Δεν είχαμε την δυνατότητα να μιλήσουμε μετά την ανακοίνωση της αποκτήσης σου. Πρώτα να μιλήσουμε για αυτό το γεγονός, ότι συνεχίζεις την καριέρα σου πλέον στην ομάδα μας για τα επόμενα δύο χρόνια. Ναι, είναι πραγματικότητα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, καταρχάς, για το πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Πολλές φορές λένε πως κάθε αρχή είναι δύσκολη, αλλά στη δική μου περίπτωση θεωρώ πως μόνο δύσκολη δεν ήταν. Και αυτό οφείλεται κυρίως σε όλους εδώ στην ομάδα της ΑΕΚ, στην οικογένεια της ΑΕΚ θα έλεγα. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, νομίζω μου έχουν δείξει από την πρώτη στιγμή πως εύκολα μπορώ να γίνω μέλος αυτής της ομάδας. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, αισιόδοξος, θετικός και έτοιμος με πολλά καινούργια κίνητρα προσωπικά να ξεκινήσω μια καινούργια χρονιά, μια καινούργια καριέρα θα έλεγα και είμαι αρκετά ενθουσιασμένος. Είπες για κίνητρα, πρώτο κίνητρο, πρώτο στόχος, αν μπορούμε να τον πούμε έτσι, το ευρωπαϊκό παιχνίδι, η ευρωπαϊκή πορεία που ξεκινάει τέλος του μήνα. Θεωρώ ότι η ομάδα της ΑΕΚ μου δίνει και εμένα προσωπικά, αλλά και όλους μας εδώ και όλους τους συμποδοσφαιριστές μου αρκετά κίνητρα στη φετινή χρονιά. Έχουμε φυσικά την πορεία της Ευρώπης, έχουμε τις εγχωρίες διοργανώσεις, έχουμε ένα καινούριο γήπεδο που θέλουμε και ζητούμε και από τον κόσμο να παρευρεθεί και να έρθει όσο περισσότερο κοντά ο κόσμος στην ομάδα. Και θεωρώ ότι πλέον γίνεται μια πάρα πολύ σωστή δουλειά, επαγγελματική δουλειά. Εδώ, κατά τη διάρκεια των προπονήσεων, δουλεύουν όλοι πάρα πολύ σκληρά για να ετοιμαστούμε έτσι ώστε να είμαστε 100% έτοιμοι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και θεωρώ ότι υπάρχει αρκετή ποιότητα στην ομάδα της ΑΕΚ. Ήδη το έχει δείξει τα τελευταία χρόνια στο εγχώριο πρωτάθλημα. Και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος και βεβαισμένος ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε με τον ίδιο ζήλο και την ίδια προσπάθεια. Και πώς βλέπεις την πορεία των προπονήσεων? Διπλές κοπιαστικές προπονήσεις κάποτε, ορισμένες μέρες, βασανιστικές για τους ποδοσφαιριστές. Για μένα προσωπικά, όσο πιο βασανιστικές, τόσο πιο όμορφες. Μου αρέσει η σκληρή δουλειά. Θεωρώ ότι πρέπει να φτάνουμε στα όρια μας έτσι ώστε να μπορέσουμε αυτό το οποίο δουλεύουμε να ανταποκρίνεται και στον αγωνιστικό χώρο. Και πλέον πρέπει να βάζουμε τον πύχη ψηλά. Αν δεν στοχεύσεις τον ουρανό, δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια. Και αυτό νομίζω είναι μια αρχή προσωπική μου εμένα, αλλά και γενικά όλων των αθλητών, των ποδοσφαιριστών που θέλουν να έχουν υψηλούς στόχους έτσι ώστε να τους κατακτήσουν. Και το πρώτο μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις στον κόσμο της ομάδας? Αυτό που το λιγότερο που μπορώ να πω είναι πως εγώ προσωπικά θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό, να δικαιώσω τους ανθρώπους που πιστεύουν σε μένα, που με έφεραν στην ομάδα της ΑΕΚ και θεωρούν ότι μπορώ να βοηθήσω με δικό μου τρόπο. Και αυτό που θέλω να υποσχεθώ και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα δώσω όλες μου τις δυνατότητες, όλο μου το χαρακτήρα, όλο μου το είναι, έτσι ώστε να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ στην ομάδα της ΑΕΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.